συζήτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αναφερθούμε σε μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση στον οτοβελονισμό. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Θοδωρή Γκατζούνη, φυσίατρο, με το εκπαίδευση στο βελονισμό και την οτοθεραπεία και τον οτοβελονισμό. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους όσους μας ακούν. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, να αναφερθούμε αρχικά στο βελονισμό και γενικά στην πρακτική του και να δούμε πώς από εκεί ή όχι προέρχεται ο οτοβελονισμός. Να κάνουμε μία σύγκριση και μία διάκριση. Όταν μιλάμε για βελονισμό και οτοβελονισμό, μιλάμε για δύο φυσικές μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούν βελόνες και όχι μόνο, διάφορα μέσα, τα οποία τα χρησιμοποιούν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε παθήσεις ολόκληρου του οργανισμού. Όταν ακούμε το βελονισμό, θεωρούμε ότι είναι μια μέθοδος του βελονισμού. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι δύο διαφορετικές μέθοδοι, καθώς ο οτοβελονισμός έχει τις ρίζες του στην αρχαία Αίγυπτο και τη Μεσόγειο, στην αρχαία Ελλάδα, τον αναφέρει και ο Ιπποκράτης, ενώ ο βελονισμός, όπως ξέρουμε, είναι μια μέθοδος η οποία έχει αναπτυχθεί στην Κίνα το 2.500 π.Χ. Οπότε είναι και οι δύο φυσικές μέθοδοι. Η μόνη τους πραγματικά ουσιαστική διάκριση είναι ότι έχουν και τα δύο χρησιμοποιούν βελόνες. Αλλά είναι δύο διαφορετικές μέθοδοι, ολιστικές όμως, οι οποίες χρησιμοποιούν τον ανθρώπινο το ερέθισμα της βελόνας για να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες παθήσεις που αφορούν όλο τον οργανισμό. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη βελόνα, ακριβώς τι ερέθισμα μεταφέρει η βελόνα και ποια είναι η λειτουργία, πώς βοηθάει τον οργανισμό, δηλαδή τι ακριβώς ξεμπλοκάρει, τι κάνει αυτό η βελονίτσα στο σώμα μας. Αυτό το οποίο, αν με ρωτούσατε πριν από μερικά χρόνια, ήταν σχεδόν χωρίς να ξέρουμε να σας απαντήσουμε. Τώρα όμως, πλέον, αυτό που έχει βρεθεί μέσω της νευροφυσιολογίας, μέσω της ανατομίας, είναι ότι ερεθίζουμε κάποια νευρικά στελέχη, ερεθίζουμε κάποια νεύρα, τα οποία φέρνουν ένα ερέθισμα στον εγκέφαλο, το οποίο αντιμετωπίζει όλες τις παθήσεις. Άρα δηλαδή προκαλούμε τον εγκέφαλό μας να μας θεραπεύσει. Προκαλούμε ουσιαστικά, διαγείρουμε τις αυτοθεραπευτικές μας δυνατότητες. Οι οποίες γιατί έχουν υπνωθεί, αν μπορώ να το πω έτσι. Από διάφορους είτε εσωτερικούς είτε εξωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μία προσβολή από κρύο, μία ψήξη, η οποία να κάνει ένα μυϊκό σπασμό και ο οργανισμός να μην το αντιμετωπίζει. Μπορεί να έχουμε μία άλλη εσωτερική κατάσταση, όπως ένα άγχος, το οποίο μπορεί να μας ενοχλεί και να μας φέρει ένα σπασμό π.χ. στους μύσλου αυχένα, ή μπορεί να κάνουμε μια κακή διατροφή και να τα συνδυάζουμε όλα αυτά. Πήγαν, βέβαια, το πιο συνηθισμένο. Να περάσουμε στον οτοβελονισμό. Βέβαια. Για να δούμε, το αυτί μας είναι η μικρογραφία του σώματος. Μάλιστα, το αυτί μας ουσιαστικά αποτελεί μια μικρογραφία του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο είναι, μπορούμε να το φανταστούμε, σαν ένα ανάποδο έμβριο. Βλέπουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογραφία τώρα, που μας δείχνει ακριβώς αυτό, παραστατικά αυτό ακριβώς που έτσι λέτε. Και βλέπουμε ότι στο αυτί μπορούμε να δούμε όλο τον οργανισμό, δηλαδή σημεία από όλο το σώμα. Και από το μυοσκελετικό σύστημα και από τα εσωτερικά όργανα, ακόμα και το άγχος. Γι' αυτό μιλάμε ότι ο βελονισμός είναι μια μέθοδος η οποία είναι ολιστική. Βέβαια, για αυτούς που μπορεί να φοβούνται τις βελόνες ή οτιδήποτε, χρειάζεται να πούμε ότι η τεχνική μπορεί να γίνει και όχι μόνο με βελόνες, αλλά όπως ξέρουμε και με βακάρια, δηλαδή με μικρά σποράκια, με μικρά μαγνητάκια που φαίνονται και σαν κοσμήματα, μπορεί να γίνει ακόμα και με τη χρήση μιας ηλεκτρικής συχνότητας πολύ χαμηλής, που να διαγείρουμε τα σημεία, με λέιζερ, με οτιδήποτε χρειάζεται ο καθένας. Και βέβαια, για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μην φαίνονται όλα αυτά, υπάρχουν τεχνικές τις οποίες είναι ουσιαστικά πάρα πολύ διακριτικά και χωρίς να φαίνονται καν. Πολύ ωραία, γιατί εντάξει, με τα σποράκια κάποιες κυρίες δεν θα θέλανε. Τους κρύβει το σκουλαρίκι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οι γυναίκες είναι λίγο πιο περίπλοκα. Οπότε μπορεί να τα κάνουν μέσα σκουλαρίκια, βέβαια. Τι είναι η οτοαξιολόγηση? Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δούμε παθήσεις όλου του οργανισμού, αν υπάρχουν κάποιες παθήσεις οι οποίες φαίνονται από το αυτή. Είναι δηλαδή μια αξιολόγηση που χρησιμεύει για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε σωστά τις βελόνες ή τα οποιαδήποτε μέσα χρησιμοποιούμε στο αυτή. Για να προχωρήσουμε στην οτοθεραπεία. Ουσιαστικά είναι σαν να βλέπουμε με έναν γρήγορο τρόπο, σαν να ελέγχουμε όλο τον οργανισμό, όλα τα όργανα, ακόμα και την ψυχολογία μας. Και μπορούμε να δούμε λοιπόν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα είτε στο μυοσκελετικό είτε σε κάποιο εσωτερικό όργανο. Φυσικά μετά, εγώ σαν γιατρός, γιατί όπως είπαμε είμαι φυσίατρος, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα το παραπέμψω παραπέρα. Αν δω δηλαδή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πέρα από αυτά για τα οποία έρχεται ο ασθενής μου, ο θεραπευόμενος, δηλαδή μου έρχεται για ένα μυοσκελετικό, αλλά εγώ θα βρω ένα πρόβλημα στο στομάχι, τον ρωτάω. Αν έχει το πρόβλημα αυτό,
είμαστε όλα καλά. Αν όμως συνεχίσει και επιμένει, μπορώ να το παραπέμψω σε κάποιο συνάδελφο για να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Άρα υπάρχει και μια διαγνωστική διάσταση, θα λέγαμε. Ουσιαστικά μας δίνει κάποιες ενδείξεις, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε συνεκτιμώντας και την κλινική εικόνα και βέβαια δίνοντας τις κατάλληλες εξετάσεις να δούμε αν υπάρχει και κάτι άλλο στο οργανισμό. Να ξέρετε ότι το πιο σημαντικό είναι η εξατομίκευση. Αυτό που βλέπω είναι η Σοφία, είναι ο Γιώργος, είναι ο Γρηγόρης, είναι η Κατερίνα, είναι η Γεωργία. Είναι ο άνθρωπος. Όχι το αφιενικό που μου έρχεται. Είναι ο Χρήστος, είναι ο Πόλη. Είναι ο άνθρωπος και όχι η ασθένεια. Αφιενικό υπάρχουν, είναι ένας γενικός όρος. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του αφιενικό. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ο λοβός του αυτιού μου. Σε τι παραπέμπει, στο κεφάλι? Στο κεφάλι. Άρα δηλαδή με πίεση σε ορισμένα σημεία είναι στην ουσία σαν να πιάνουμε κέντρα που έχουν απολύξει εκεί νεύρα του σώματος. Μπράβο, είναι σαν ουσιαστικά μπορούμε να διαγείρουμε το σώμα, να παρέχει και κάποιες ουσίες. Έχει βρεθεί ότι επειδή το αυτή έχει τριπλή νεύρωση, έχει νεύρωση από το πνευμονογαστρικό, από το τρίδημο, από το αυγενικό πλέγμα, μπορούμε λοιπόν διαγείροντας το λοβό του αυτιού να παράγει ουσίες όπως είναι η σερωτονίνη, που ξέρουμε ότι είναι βασικό αντικαταθλιπτικό. Mm-hmm. Και αυτά είναι μελετημένα και υπάρχουν μελέτες που έχουν βρεθεί μέσα σε εργαστηριακές έρευνες, μέσα στον εγκέφαλο που έχουν κάνει στα πειραματόζωα, που έχουν βρεθεί ότι αυξάνονται πάρα πολύ αυτές οι ουσίες. Ας μιλήσουμε πιο αναλυτικά για την διαδικασία και την τεχνική της θεραπείας. Ουσιαστικά αυτό που ξέρουμε είναι ότι το αυτή, όπως είπαμε, έχει σημεία που είναι για όλο τον οργανισμό. Αυτό που κάνουμε είναι το ελέγχουμε με κάποια μηχανήματα ειδικά που έχουμε. Είναι μηχανήματα τα οποία μετράνε την ηλεκτρική αντίσταση του δέρματος και όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό μας δίνει ένδειξη. Χτυπάει, έχει ηχητική και φωτεινή ένδειξη όπου μπορούμε να το βρούμε. Μετά αυτά τα σημεία τα σημειώνουμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπαμε, είτε ηλεκτρικό ρεύμα, είτε κάποια σπορίδια, είτε βελόνες, ανάλογα με το τι χρειάζεται και θέλει κάθε θεραπευόμενος. Ανάλογα την περίπτωση. Ο βελονισμός δίνει ενδείξεις σε κακώσεις και σε παθήσεις. Και νομίζω ότι είναι αρκετές. Δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει συγκεκριμένο αριθμό ενδείξεων. Βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει πάνω από 40 παθήσεις, στις οποίες έχει ένδειξη και αποτελεσματικότητα ο βελονισμός και ο βελονισμός. Είναι κυρίως για μυοσκελετικά, αυγενικό σύνδρομο, για οσφιαλγία, ισχυαλγία, για προβλήματα στον νόμο, επικονδυλίτιδες, στα γόνατα, αλλά και σε νευρολογικά, δηλαδή για ημικρανίες, για πονοκεφάλους. Είναι εξαιρετική η αντιμετώπιση τους πραγματικά. Έχετε χτυπήσει τώρα νεύρο. Ναι, καταλαβαίνω. Και βέβαια επίσης για χρόνιες ιγμωρίτιδες, για αλλεργίες, για αλλεργικές ρινίτιδες, νευραλγία τριδίνου, η νομιαλγία, για χρόνιους πόνους που είναι χωρίς να μπορούν να αντιμετωπιστούν με κάποια άλλη μέθοδο. Και βέβαια για την ψυχολογία μας. Δηλαδή για αγχώδεις συνδρομές, για κάποιες περιπτώσεις μελαγχολίας. Συνεργικά πάντα και με την κλασική ιατρική μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά και να αντιμετωπίσουμε και περιπτώσεις που είναι αθεκτικές στα φάρμακα ή που μπορεί να μην μπορούν να πάρουν συνεχώς φάρμακα για μια ημικρανία, για μια ισχυαλγία. Θα πάρεις για αυτά 10 μέρες, αλλά μετά χρειάζεται να βρεις να κάνεις και κάτι άλλο. Και τα χημικά δεν κάνουν και ποτέ καλό στον οργανισμό. Οπότε, αν μπορούμε να τα αποφύγουμε με μια άλλη μέθοδο, και είναι και ολιστική, ακόμα καλύτερα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο ασθενής που έρθει σε εσάς ή ο άνθρωπος που πονάει κάπου, ας πούμε, θα του τοποθετήσετε στο αυτή σποράκια. Ναι. Αυτά τα σποράκια, πόση διάρκεια έχουν θεραπευτική? Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να τονίσουμε εδώ και είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας είναι ότι η διαφορά του βελονισμού με τον κλασικό βελονισμό είναι το εξής. Στο σωματικό βελονισμό, όταν έρχεται κάποιος, χρειάζεται να έρχεται 2 φορές τη βδομάδα, τοποθετούμε βελόνες στο σώμα και μετά τις βγάζουμε. Στον νότο βελονισμό τοποθετούμε τα σποράκια, όπως είπαμε, τις νανοβελόνες, υπάρχουν και επιθέματα με πολύ μικρές βελονίτσες που βάζουμε στο αυτί, τα οποία αυτό που κάνουν είναι ότι μένουν μαζί του για όλο το μεσοδιάστημα της θεραπείας. Άρα συνεχίζεται έτσι, η θεραπεία. Συνεχίζεται η θεραπεία για 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι τα μεσοδιαστήματα είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, αντί 2 φορές την εβδομάδα,
που είναι στον σωματικό βελονισμό, με τον οτοβελονισμό έρχεται 2 φορές το μήνα και είναι και καλυμμένος όλο αυτό το διάστημα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και για την κάλυψη που είπατε, την 24ωρη και όχι μόνο όλων αυτών των 2 εβδομάδων, αλλά και για το γεγονός ότι το κόστος, φαντάζομαι, αλλά και το κόστος σε χρόνο για να ανανεώσει το ραντεβού του σε ένα γιατρό είναι μεγάλο, είναι δύσκολο για το σημερινό άνθρωπο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και φαντάζομαι ότι και οι ασθενείς δεν είναι και πειθαρχημένοι ως προς αυτό. Προκειμένου λοιπόν να ακυρώσει ένα ραντεβού, να μην γίνουν συνεδρίες σωστά, με αυτόν τον τρόπο φαντάζομαι ότι παίρνει θεραπεία του στο σπίτι. Φυσικά παίρνει τη θεραπεία του στο σπίτι και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και για τον βελονισμό και για τον οτοβελονισμό. Απλά αυτό που βλέπουμε είναι η συχνότητα της θεραπείας ό,τι αφορά, όπως είπατε, το κόστος και το χρόνο που είναι διαφορετικά και η κάλυψη. Αυτό είναι το σημαντικό με τον οτοβελονισμό. Είναι 24 ώρες το 24ωρο κάποιος καλυμμένος. Κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ σωματικού βελονισμού και οτοβελονισμού, θα λέγαμε ότι ανταποκρίνονται ακριβώς στις ίδιες ενδείξεις? Ουσιαστικά έχουν τις ίδιες ενδείξεις, πραγματικά, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο σωματοβελονισμός χρειάζεται πιο συχνές και πιο πολλές θεραπείες, πιο γρήγορα να γίνονται οι συνεδρίες. Ενώ ο οτοβελονισμός αντιμετωπίζει την κατάσταση σε πολύ πιο μακροχρόνια βάση και μπορώ να πω ότι για χρόνια προβλήματα προτιμούμε πλέον τον οτοβελονισμό, και εγώ και πολλοί συνάδελφοι γιατροί, για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί να δώσει στον οργανισμό το χρονικό περιθώριο έτσι ώστε να βελτιωθεί. Γιατί κάποιος αν έχει μια ημικρανία για χρόνια, χρειάζεται και το χρόνο του για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί. Και σε πολλές περιπτώσεις, τι καλύτερο να έχεις τη θεραπεία μαζί σου 24 ώρες, και αυτή να μην σημαίνει φάρμακο, 24 ώρες μαζί σου για πολλές ημέρες. Μάλιστα, εγώ σε αυτό θέλω να μείνω περισσότερο, γιατί μου ακούγεται πάρα πολύ δελεαστικό. Να έχεις κάτι που διαρκώς διεγείρει τον εγκέφαλο να αυτοθεραπεύεται. Έτσι. Κύριε Κατζούμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.